Έχουμε διπλωματική κινητοποίηση από το Παρίσι, κυρίες και κύριοι. Ο Εμμάνουελ Μακρόν διοργανώνει διάσκεψη για τη Γάζα. Πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί πριν από λίγο έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γιάννη. Ναι, την Πέμπτη διοργανώνεται αυτή η διάσκεψη ΑΕΣΙΑ και πολύ πιθανό να βρεθεί εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Διαφορετικά θα πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει μέχρι αύριο το πρωί. Η Αθήνα συμμετέχει έντονα σε όλες αυτές τις διπλωματικές διεργασίες. Μάλιστα, νωρίτερα υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Μπλίνκεν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό πριν αναχωρήσει από την περιοχή. Με την Ελλάδα να έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση για τα τεκτενόμενα, καταδικάζοντας την τρομοκρατία της Χαμάς και τα σώμεν υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, με τον Πρωθυπουργό ωστόσο να εκφράζει στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την αυξανόμενη ανησυχία της Αθήνας για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν ανθρωπιστικές παύσεις για να υπάρχει μια συνεχής ροή αυτής της βοήθειας προς τους αμάχους. Μάλιστα, σήμερα έφτασε το πρώτο ελληνικό ΣΕ-130, το οποίο μετέφερε ιατροφαρμακευτικά υλικά και περίθαλψη στο Κάιρο και από εκεί να κατευθυνθούν στην Γάζα, ενώ είναι συνεχίσει διαβουλεύσεις μεταξύ Αθήνας, Κύπρου, Παρισίων για την δημιουργία απευθείας γραμμής ανθρωπιστικής βοήθειας διαθαλάσσης προς την Γάζα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.